Νομίζω καλύτερη συγκυρία για να κάνω μια κουβέντα με την άνεση του χρόνου δεν υπάρχει από την παρούσα συγκυρία για πολλούς λόγους. Θα το δείτε στη συνέχεια της κουβέντας. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής, επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και από τους καλύτερους γνώστες των θεμάτων της ενέργειας. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ, κύριε Σπυλιόπουλε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στα αυτονόητα και αυτά που είναι στον αφρό αυτή την ώρα και μετά να μπούμε λίγο στα πιο βαθιά. Καταρχήν, ο απόϊχος όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή στο Ευρωκοινοβούλιο έχει κάποια ένταση, έχει δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Υπάρχει ήδη στην προηγούμενη ολομέλεια, υπήρξε ολόκληρο ψήφισμα και μάλιστα εγώ τοποθετήθηκα και αυτό για τα θέματα της Γάζας και της των οξύνσεων στην Μέση Ανατολή. Ήδη αυτή τη στιγμή, χθες συζητούσαμε καινούργιο ψήφισμα που πρόκειται να κουβεντιάσουμε Δευτέρα, Τρίτη, που έχουμε ξανά Στρασβούργο, ξανά δηλαδή ολομέλεια. Η Ευρώπη λοιπόν, και εδώ εμφανίζονται και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα ανάλογα με την πολιτική προέλευση του κάθε κόμμα. Να τις ακούσουμε. Και κατεύθυνση. Θα το δούμε. Να δούμε τώρα, το σημαντικό είναι πώς τελικά θα έρθει για συζήτηση αυτό το ψήφισμα. Υπάρχει μια προσέγγιση η οποία λέει ότι πρέπει να δούμε, επειδή έχουμε 7 Οκτωβρίου, 7 Οκτωβρίου, που είναι η εισβολή πριν ένα χρόνο της Χαμάς στο Ισραήλ, αυτή η τρομοκρατική επίθεση, και να υπάρξει μια συζήτηση μόνο για αυτή την θλιβερή επέτειο, και ένα άλλο θέμα του πώς η Ευρώπη γενικά προσπαθεί να βοηθήσει στην ειρήνευση της περιοχής. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι με την ιδιότητα και του Αντιπροέδρου που έχω την ευθύνη για τα θέματα των πολιτικών υποθέσεων και της άμυνας, έχουμε αποδηθεί σε μια σειρά συσκέψεων και προετοιμασιών για να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι ως Ευρώπη στο σταμάτημα αυτής της αιματοχυσίας, στην ύπαρξη εκεχηρίας, στην επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους και πώς μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε. Πρέπει να σας πω, χθες είχαμε ακρόαση, μια εσωτερική ακρόαση χωρίς κάμερες, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες της Κάγια Κάλλας. Η Κάγια Κάλλας είναι η νέα προτινόμενη ύπατη εκπρόσωπος για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής και για την άμυνα. Θα αντικαταστήσει σε 1,5 μήνα περίπου τον Ζωζέπ Μπορέλ. Εγώ είχα την δυνατότητα να είμαι ο πρώτος που θα υποβάλω και να έχω και λίγο χρόνο περισσότερο από τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές ως αντιπρόεδρος. Το πρώτο θέμα λοιπόν που έβαλε ήταν τι κάνουμε με τη Μέση Ανατολή. Το δεύτερο βέβαια που δεν πρέπει να ξεχαστεί είναι τι κάνουμε με την Ουκρανία. Φυστά. Και το τρίτο και τέταρτο θέμα μου ήταν το Κυπριακό και οι προκλήσεις της Τουρκίας. Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά για να διευκολύνω την κουβέντα. Υπάρχει ενιαία γραμμή και ενιαία άποψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Όχι. Δεν υπάρχει. Η άκρα δεξιά έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις. Η ας το πούμε πιο κεντρώοι που είναι οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι, το Ρινιό, οι φιλελεύθεροι του πρόεδρου Μακρόν και το EPP, το Λαϊκό Κόμμα, που συνήθως σχηματίζουν μια πλειοψηφία σε πάρα πολλά θέματα, έχουν σαφώς διαφορετικές θέσεις από την άκρα δεξιά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι όλα αυτά που είναι εν εξελίξη, όλα αυτά τα ζητήματα. Πάντως, κύριε Σπυλιόπουλε, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά τώρα που το ζω από μέσα, το ζούσα είτε ως βουλευτής, είτε ως υπουργός, είτε ως απλός πολίτης. Και έβλεπα ότι βλέπουμε όλοι μας μία δυναμία της Ευρώπης να παρέμβει σε πράγματα που γίνονται στη γειτονιά μας. Το βλέπω τώρα από μέσα και πρέπει να σας πω ότι είναι φοβερό το πόσο οι διαφορετικές προτεραιότητες των διαφορετικών κρατών και ταυτόχρονα οι διαφορετικές προτεραιότητες των πολιτικών ομάδων πόσο επηρεάζουν μια Ευρώπη η οποία πολλές φορές μοιάζει να είναι σε ακινησία χωρίς να μπορεί να πάρει απόφαση. Ναι. Θέλω να ελπίσω ότι επειδή ζήσαμε την εμπειρία της πανδημίας, ζούμε
την τραγωδία της Ουκρανίας με την παράνομη εισβολή της Ρωσίας και ζούμε την άλλη τραγωδία τώρα στη Γάζα και το Λίβανο, θέλω να ελπίζω ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα καταλάβουν ότι δεν γίνεται πια να συζητάμε επί 2 και 3 χρόνια για να πάρουμε μια απόφαση. Και ξέρετε, επιβαρύνεται η συγκυρία και από το γεγονός ότι υπάρχει ένα είδος άτυπης ακυβερνησίας και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, που ας πούμε μπορούσαν να κάνουν κάποιο είδους κουμάντο, το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν ούτε αυτοί πια. Αυτό που λέτε, εάν μετρήσετε πόσες φορές ο Άντονι Μπλίνκεν, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, έχει πάει στη Μέση Ανατολή σε μια προσπάθεια ειρηνευτικών πρωτοβουλειών και έχει γυρίσει άπρακτο, σωστά, δείχνει ακριβώς αυτό που λέτε, γιατί ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται και το κενό, την αδυναμία που ακριβώς υπάρχει στην αμερικανική πολιτική σκηνή, που σου λέει τώρα 1-1,5 μήνα δεν υπάρχουν Ηνωμένες Πολιτείες, όλοι θέλουν να υπάρξει μία μείωση της, ναι, έντασης, αλλά κανείς δεν παίρνει... Τώρα, λύστε μου μια πορεία την οποία την κουβεντιάζουμε. Είναι οι τιμές ενέργειας. Αν μπορούμε να δούμε και την κάρτα στον αέρα, να σας πω γιατί το ρωτάω. Είναι, όλοι θεωρούσαμε, ενθυμούμενοι τι είχε γίνει πέρυσι τον Οκτώβριο, θυμίζω 7 Οκτωβρίου ήταν η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, είχε φτάσει το Brent κοντά στα 100. Βλέπουμε ότι παρά τα συμβαίνοντα και το ότι υπάρχει τέλος πάντων ένα πολύ άσχημο κλίμα, είναι στη ζώνη των 75, δεν έχει φύγει επάνω το πετρέλαιο. Το ίδιο και το αργό, δηλαδή είναι περίπου εκεί που ήταν ένα μήνα πριν, 1,5% επάνω. Χθες πάντως ανέβηκαν γύρω στο 2 με 2,5%. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε... Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη εκτείνεση. Ήτανε το Brent στα 72, είναι στα 75. Όντως, αλλά δεν έφυγε επάνω εκτείναξη. Το φυσικό αέριο επίσης εκεί που ήταν λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν έχει συμβεί κάτι τρομερό με τα καύσιμα. Είναι κάτι που θεωρούμε ότι θα μας πάει από εδώ και πέρα έτσι, γιατί μπαίνει ο χειμώνας. Έτσι είναι το θέμα της θέρμανσης. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Κύριε Σπυλιόπουλε, κοιτάξτε, οι αγορές, όπως ξέρετε, αυτά τα παρακολουθούν ώρα την ώρα. Και αντίστοιχα αντιδρούν. Πολλές φορές αντιδρούν προκαταλαμβάνοντας εξελίξεις γεωπολιτικές που ίσως να έρθουν μετά από ένα 24ωρο ή 24ωρο. Προς το παρόν αυτή τη στιγμή οι αγορές δείχνουν όχι ηρεμία, αλλά μία αναμονή. Mm-hmm. Γιατί όλοι ευχόμαστε να μην υπάρξει η μεγαλύτερη όξυνση που σημαίνει επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, ναι, ή αντίστοιχα κλείσιμο των στενών του Ορμούς κλπ. Αν υπάρξει αυτό, τα 100 δολάρια είναι κάτι που δυστυχώς θα το φτάσουμε πάρα πολύ γρήγορα, μάλιστα, τα 100 δολάρια μάλιστα, το βαρέλι. Ας ευχηθούμε να μην υπάρξει αυτή η όξυνση, γιατί ξέρετε, στο τέλος, αυτοί που ωφελούνται από τέτοιες εκτοξεύσεις τιμών του πετρελαίου είναι πολύ λίγοι, κυρίως παραγωγή, και αυτοί που την πληρώνουν είναι οι πολλοί και πολλές φορές και αυτοί και οι πιο αδύναμοι. Δεν είναι μόνο τα κράτη, είναι και οι κοινωνίες οι ίδιες που δεν μπορούν να... Έχω και άλλα να ρωτήσω για την διεθνή οικονομία και γενικότερα το σκηνικό αυτό, αλλά θέλω να πάμε λίγο στην Ελλάδα. Καταρχήν είναι μια, νομίζω, ημερομηνία που αν ήμουν στη θέση σας θα ήμουν ευτυχής. Νομίζω ότι ξεκινάει η λειτουργία του κόμβου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, σίγουρα δεν κάνω λάθος, το θυμάμαι σαν τώρα το 14, το 13 ήταν που το ξεκινήσατε. Για να το δούμε λίγο. Ναι. Δείχνετε κάποιο βίντεο ή μπορώ... Όχι, σας περιμένουμε να ακούσουμε. Ωραία, κοιτάξτε. Το 2011 συλλάβουμε αυτή την ιδέα να μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε ένα βασικό πόλο τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων. Το 2013 αυτό είχε γίνει πια πράξη με την εξής έννοια. Είχαν ολοκληρωθεί οι μελέτες, οι προμελέτες στην πραγματικότητα, και καταφέραμε το 2013 και εντάξαμε και το FSRU της Αλεξανδρούπολης που δείχνεται τώρα στις οθόνες μας, βλέπουμε στις οθόνες, ναι, μας, αλλά και τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό, τον IGB, που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από το FSRU στην Βουλγαρία, τη Ρουμανία και άλλες βορειότερες χώρες, το είχαμε κάνει πράξη διότι εντάξαμε αυτά τα πολύ σπουδαία έργα στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Από τη στιγμή και μάλιστα την επόμενη χρονιά, το 2014, πριν μια δεκαετία από σήμερα,
με δική μου εισήγηση στην Εξυπουργών Επιτροπή, κάναμε αυτά τα δύο έργα μέρος των εθνικών στρατηγικών μας επενδύσεων. Έτσι λοιπόν σήμερα μετά από μια δεκαετία θα μπορούσα, να ήταν πολύ λιγότερη από μια δεκαετία βέβαια, έτσι, όπως συμβαίνει πάντα. Εν πια αυτή περιπτώσει, παρά τις καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει, βλέπουμε σήμερα πια να έχει γίνει πραγματικότητα εδώ και ένα-δύο χρόνια ο Ελληνοβουλγαρικός, ναι, ο οποίος χαίρομαι γιατί μπορεί να συνεχιστεί και ακόμη βορειότερα ως κάθετος διάδρομος. Ξέρετε, αυτά είναι πολύ μεγάλα σχέδια τα οποία όταν τα συλλαμβάνεις σε κοιτούν και λίγο περίεργα. Ναι, γιατί δεν είχε υπάρξει η Ουκρανία, δεν είχε υπάρξει η κρίση δηλαδή στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί ουσιαστικά είναι ένας παράλληλος δρόμος. Να σας θυμίσω και κάτι ακόμη. Εκείνο το διάστημα η Ελλάδα περνούσε μνημόνια, κρίση, ναι, δεν είχαμε μαντήλι να σκουπίσουμε, ναι, τα δάκρυά μας. Λοιπόν, και εμείς σκεφτόμασταν για το πώς θέλουμε να είναι η πατρίδα μας, ναι, τα επόμενα, ναι, 5-10 χρόνια. Ναι. Αυτά τα όνειρα, ξέρετε, πολλές φορές θα σας πω κάτι, στην ενέργεια πρέπει να έχεις την δυνατότητα να σχεδιάζεις για το πώς θέλεις να είναι η πατρίδα σου τα επόμενα, ναι, 5-10 χρόνια. Ναι. Εάν κοιτάς μόνο το σήμερα, είσαι ένας μίζερος διαχειριστής της καθημερινότητας. Εγώ πραγματικά χαίρομαι που καταφέραμε αυτά τα σχέδιά μας όχι μόνο για να είναι πράξη, αλλά απέδειξαν, ναι, εκ των υστέρων την γεωπολιτική χρησιμότητα για τη χώρα μας. Και πραγματικά αισθάνομαι πολύ όμορφα και πολύ ευχαριστώ. Νιώθετε το ίδιο και για τους υδρογονάνθρακες, για τις περιοχές που η χώρα υποτίθεται ότι σήμερα θα είχε κάνει γεωτρήσεις, θα είχε προχωρήσει στην φάση που θα ήταν πολύ όρημη πια για να τους αξιοποιήσει? Κύριε Σπηλιόπουλε, τώρα μου βάζετε το μαχαίρι και μου το στρίβετε κιόλας μες στην πλήγη. Θα σας πω κάτι. Πριν τρεις μέρες η Εθνική Αρχή Υδρογονανθράκων, η κρατική μας εταιρεία, που έχει διοίκηση διορισμένη από τη σημερινή κυβέρνηση, έκανε μια ανακοίνωση για εκτιμήσεις του πόσα κοιτάσματα έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα κάθε χρόνο καταναλώνει περίπου 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ναι, 5 BCM. Ναι. Ξέρετε πόσα είναι τα εκτιμόμενα κοιτάσματα της Ελλάδας με βάση την κρατική εταιρεία, ναι, της σημερινής κυβέρνησης και της σημερινής διοίκησης? 5 καταναλώνουμε κάθε χρόνο. Ναι. Η Ελλάδα έχει 680. Δηλαδή ξεπερνά την εκατονταετία. Ναι. Κάνω αυτή την παρομοίωση. Έχουμε χάσει απίστευτο πολύτιμο εθνικό χρόνο. Εγώ ειλικρινά θλίβομαι. Σήμερα η Ελλάδα, ξέρετε, θα μπορούσε να τροφοδοτεί την Ευρώπη, ναι, με αυτό το αέριο που... Γιατί, κύριε Μανιάτη? Επειδή έχουμε κόψει... Γιατί? Επειδή δεν είμαι στο μυαλό αυτών που κυβερνούν, αυτό που μπορώ να σας πω το εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει κανένας εξωτερικός δάκτυλος που να μας απαγορεύει ή να μας εμποδίσει να αξιοποιήσουμε, ναι, την περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Άρα, και σε περιοχές που δεν αμφισβητεί κανείς και δεν επιβουλεύεται κανείς. Καθαρό. Κανένας. Έτσι κι αλλιώς. Άρα το ότι δεν μας αφήνουν οι Αριανοί, ναι, οι έτσι, οι αυτοί, οι Αμερικάνοι. Ας τα αφήσουμε. Καλά, κάποιες μικροπεριπέτειες με συμβούλια επικρατείας και με αυτά υπήρξαν. Έτσι, αλλά ήταν, πέρασαν. Είναι εσωτερικό μας. Ναι. Είναι πολύ εσωτερικό. Ναι. Είναι το δικό μας κεφάλι. Ναι. Το δικό μας κεφάλι, αν θέλουμε να το χτυπήσουμε στον τοίχο, ας το χτυπήσουμε. Ναι. Εάν θέλουμε να το βάλουμε να δουλέψει για όφελος του λαού και της εθνικής οικονομίας, ας το βάλουμε. Ναι. Όμως, δυστυχώς, φαίνεται ότι κάποιοι βολεύονται με το να μην βγάζουμε το δικό μας φυσικό αέριο πρακτικά, να σας το πω λίγο διαφορετικά, να πληρώνουμε 8 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για να κάνουμε εισαγωγή πετρελαίου και φυσικού αέριου από τρίτες χώρες. Κάποιοι... Πού είμαστε σήμερα? Είναι ενεργά τα πλάνα και τα σχέδια ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα θα εξορίξει τους υδρογονάνθρακες? Επαναλαμβάνω, σήμερα θα έπρεπε να είμαστε εδώ και 3-4 χρόνια, ναι, να έχουμε 4 εξέδρες δικές, ναι, μας και να βγάζουμε το δικό μας φυσικό, ναι, αέριο, ναι, να μαζεύουμε μια χαρά για τα δημόσια ταμεία μας από 50 έως 100 εκατομμύρια ευρώ από φόρους και πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων. Δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα. Ευελπιστούμε ότι στις αρχές του 2014, μιλώ τώρα για το σχεδιασμό της σημερινής κυβέρνησης, αυτά που διαβάζουμε, ότι θα κάνουμε
τις πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για να δούμε αν είναι έτσι και σε 2-3 χρόνια να προχωρήσουμε. Όμως ξαναλέω, χάνουμε χρόνο. Ναι. Καλά, να σας πω, όποιος ζει στην Ελλάδα δεν πέφτει από τα σύννεφα. Προθές ακούσαμε τις εξαγγελίες ότι το 25 θα υπάρχει κτηματολόγιο. Το 96 ξεκίνησε και θα το είχαμε σε 7-8 χρόνια. Μετρό η Θεσσαλονίκη θα έχει το Νοέμβρη. Το 86 άνοιξε η πρώτη τρύπα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι συμβατό με τους χρόνους που... Ας μην συμβιβαστούμε όμως και εμείς, τουλάχιστον όσο μπορούμε πραγματικά να ακούγεται η φωνή μας όσο γίνεται πιο δυνατή. Τώρα, κύριε Μανιάτη, να ρωτήσω... Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Προχθές έγινε ένας απολογισμός στην Ολλανδία για το πόσα έσοδα έχει σπράξει τις τελευταίες δεκαετίες η Ολλανδία από το δικό της κοίτασμα, που έχει ένα πολύ μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου, το Κρένιγκεν, το οποίο δουλεύει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ξέρετε πόσα εισέπραξε η Ολλανδία τις τελευταίες δεκαετίες το φυσικό της αέριο? 363 δισεκατομμύρια ευρώ από ένα κοίτασμα. Για όνομα του Θεού, δεν είναι δυνατόν πια να συνεχίσουμε αυτή την ανόητη τακτική των καθυστερήσεων κλπ. Οι πολίτες, ο λαός, η κοινωνία, η εθνική οικονομία έχει βαθιά... Εντάξει, τώρα, μπορεί η ευφυΐα των Ελλήνων να λέει ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή το φυσικό αέριο, εμείς θα το έχουμε το δικό μας, οπότε όταν δεν θα έχει κανείς θα βγάλουμε το δικό μας μετά από 30 χρόνια. Δεν θα το χρειάζεται κανείς. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ στην Ελλάδα γενικώς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για πολλούς λόγους. Διάβασα λοιπόν ότι η Γερμανία έχει αυτή τη στιγμή στο μείγμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ποσοστά που φτάνουν το 50%. Και εμείς με τον αέρα και τον ήλιο παιδευόμαστε, σκοτωνόμαστε, τσακωνόμαστε να έχουμε ένα μέσο όρο λίγο κάτω από το 40. Επίσης μία εύλογη απορία, την οποία θέτω υπόψη σας. Από το 2014, εδώ και 10 χρόνια, η Ελλάδα είναι τρίτη καλύτερη χώρα στον κόσμο στην κατακεφαλή παραγωγή από φωτοβολταϊκά και 7η-8η κάπου εκεί στα αιωλικά. Ναι. Αυτές τις τώρα σήμερα στα φωτοβολταϊκά είμαστε στην 7η νομίζω, έχουμε πέσει. Ναι. Στα αιωλικά συνεχίζουμε να είμαστε καλά. Άρα για να σας επαναφέρω στην τάξη αν μου επιτρέπετε, η Ελλάδα μια χαρά είναι εδώ και 10 χρόνια σε σχετικά καλές θέσεις. Είστε τυχερός γιατί είστε στις Βρυξέλλες, γιατί εδώ θα ακούγατε γκρίνια από παντού. Γιατί εδώ θα σας πω, φωτοβολταϊκά, γιατί εδώ αιωλικά. Έτσι, αυτό θα έρθω σε αυτό. Είναι αυτό το γνωστό φαινόμενο, το λεγόμενο NIMBY, Not in my backyard. Ναι. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δηλαδή μια χαρά είναι τα αιωλικά πάρκα, αλλά στο γείτονα. Στο χωριό μου. Ναι. Γιατί το χωριό μου είναι το πιο όμορφο του κόσμου, μου το πειράξετε. Αλλά είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτή που θα πρέπει η κυβέρνηση, εγώ το βάζω το θέμα και σε επίπεδο Ευρώπης, ξέρετε. Προχθές με επισκέφθηκε στο γραφείο μου ο καινούργιος επίτροπος ενέργειας και συζητήσαμε ακριβώς το θέμα των αντιδράσεων των κοινωνιών απέναντι κυρίως στα αιωλικά αλλά και στα φωτοβολταϊκά. Και του είπα ότι η δική μου εμπειρία η πολιτική λέει ότι αν οι τοπικές κοινωνίες δεν αισθανθούν ότι έχουν συγκεκριμένα ωφέλη από τα έσοδα που παράγονται από την πράσινη ενέργεια, δεν πρόκειται να προχωρήσει καμία επένδυση. Άρα η λύση είναι μία. Διάλογος, οι υπουργοί να αφήσουν τα γραφεία τους και να πηγαίνουν στην κοινωνία να μιλάνε στα δημοτικά συμβούλια και να πείθουν και να πάρθει μια απόφαση όπως αυτή που πήραμε εμείς το 2011 που δώσαμε το 3% του τζίρου στα τοπικά χωριά, ναι. Το 3% να γίνει τώρα 6%. Μάλιστα. Και αυτό να... Τώρα, το επόμενο θέμα που υποψιάζομαι ότι το ξέρετε καλύτερα είναι αυτή η ιστορία με την χονδρική τιμή της επόμενης ημέρας. Το γεγονός δηλαδή, να έχω και την πιο πρόσφατη εικόνα, είναι οι αυριανές τιμές. Αν δείτε λοιπόν, η χονδρική τιμή ξεκινάει από 187 ευρώ η μεγαβατόρα και φτάνει πολύ χαμηλότερα από τα 40 και τα 30. Το θέμα ποιο είναι, ότι οι χώρες, όλες οι ακριβότερες χώρες και η Ελλάδα μέσα σε αυτές είναι Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Καμία από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, εξαίρεση η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που βέβαια δεν είναι στο μπλοκ των χωρών της κεντρικής. Είναι απομονωμένο. Ναι. Η τιμή είναι η μισή. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή
αυτός ο τεράστιος διαχωρισμός, δηλαδή στην Ελλάδα η χονδρική, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία να είναι 160-170, τώρα βέβαια είναι χαμηλότερα, και στη διπλανή Αυστρία, που είναι σύνορα με την Ουγγαρία, να είναι 60, δύο φορές και τρεις φορές κάτω. Υπάρχει μια σειρά από λόγους που διαμορφώνουν, οι οποίοι διαμορφώνουν αυτό που μου λέτε. Βέβαια να σας πω ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές των ακριβών. Ναι. Δηλαδή έχουμε τη δεύτερη, τρίτη, υψηλότερη τιμή σχεδόν διαχρονικά, ναι, πάντα, ναι, όλους τους τελευταίους μήνες. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Οι αιτίες είναι πολλές. Αιτία πρώτη, η Ελλάδα δεν έχει πολλές και καλές διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες, mm-hmm, ώστε να μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας από χώρες όταν αυτές έχουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το καλώδιο Μαρίτσα Νέα Σάντα που συνδέει καινούριο την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, εγώ το σχεδίασα και το ενέταξα ως υπουργός το 2013 στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και αυτό υλοποιήθηκε μόλις πέρσι, μετά από 10 χρόνια. Δεν γίνεται να σχεδιάζεις κάτι σήμερα και, ναι, να το κατασκευάζεις μετά από 10 χρόνια. Άρα, ναι, θέλουμε περισσότερες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ναι, και με την Ιταλία και με όλες τις χώρες. Το δεύτερο είναι ότι εμείς έχουμε ένα χρηματιστήριο ενέργειας, αυτό το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας που ξεκίνησε με ΣΥΡΙΖΑ και, ναι, οργανώθηκε με Νέα Δημοκρατία, που έχει το εξής χαρακτηριστικό, κύριε Σπυλιόπουλο, που δεν το έχουν τα χρηματιστήρια των κεντρικών ευρωπαϊκών χωρών. Από το δικό μας χρηματιστήριο περνά το 90-95% της ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Άρα ό,τι γίνεται στο χρηματιστήριο, δηλαδή στο Θεό οι τιμές, ναι, στο Θεό για το 90%. Ναι. Ναι. Στα άλλα χρηματιστήρια, από τα χρηματιστήριά τους περνά το 20, το 30, μάλιστα, το 40, μάλιστα, το 50. Και όλη η υπόλοιπη ενέργεια προέρχεται είτε από διμερή συμβόλαια που κάνουν οι παραγωγοί με τους καταναλωτές, ναι, μεγάλοι τους καταναλωτές, είτε από ενεργειακές κοινότητες, από δήμους που παράγουν πράσινη ενέργεια. Η Γερμανία, ξέρετε στη Γερμανία ότι το 42% της πράσινης ενέργειάς της παράγεται από ενεργειακές κοινότητες, από αγροτικούς συνεταιρισμούς, από, μάλιστα, δήμους κλπ. Και εδώ στην Ελλάδα είναι το 2-3% μόνο. Αντιληπτών. Υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, έχω μάθει να το λέω έτσι, συγχωρέστε με. Είναι μια ιδιότητα που δεν σε αφήνει. Ναι, ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ. Και επειδή έχω την τύχη να σας γνωρίζω πολλά χρόνια με αυτή την ιδιότητα, οπότε εκεί θα μείνω. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Μανιάτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, γεια σας.